Τις πόρτες της άνοιξε στην επίσημη αντιπροσωπεία του Ρουμανικού Πανεπιστημίου Petroleum Gas University of Ploiesti η αντιπεριφέρεια Ξάνθης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή στα πλαίσια της συνεργασίας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ενώ παρόν εκτός του επιστημονικού προσωπικού ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Μάρτιν Σάλαμον. Αυτό το αδελφοποίηση έχει τώρα τρία χρόνια νομίζω. Το Πανεπιστήμιο της Ploiesti έχει παράδοση, μεγάλη παράδοση να παίρνει φοιτητές από την Ρουμανία, από την Ελλάδα, συγγνώμη, από 30 χρόνια νομίζω. Έρθουν πολλές φοιτητές από την Ελλάδα για την Ploiesti και αυτούς πάλιους φοιτητές είναι βάσης του προσωπικό βάσης του ρουμανικό-ελληνικό σχέσης, γιατί έχουν και καλές memories από Ρουμανία. Κάποιους έχουν κάνει οικογένεια, παντρεύτηκαν με Ρουμάνας και κάνουν επίσκεψη στην Ρουμανία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στην προσωπικό επίπεδο και στην επίπεδο. Στην αποστολή συμμετέχει και ο κύριος Δράκος Γκάμπριελ Ζησόπολ, μέλος του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων-Ρουμανίας, με την οποία το Δημοκρίτιο έχει επίσης ενεργή συνεργασία μέσω σχετικής συμφωνίας. Universitatea Democritus asigură sprijinul necondiționat în ceea ce privește specializarea profesorilor de greacă ale comunităților noastre grecești din România. Το Πανεπιστήμιο, το Δημόκριτο, θα εξασφαλίσει καθηγητές που θα βοηθήσουν την προετοιμασία των καθηγητών των δικών μας στη Ρουμανία, αυτούς που διδάσκουν τα ελληνικά. Τα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής, κάποιο άτομο από εδώ, από την Ελλάδα, θα μπορεί να έρχεται να κάνει κάποια μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Ploiestiου. Έχουμε ήδη ένα άτομο το οποίο παρακολουθεί αυτό το μάστερ. Έχουμε ήδη την υπόσχεση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου ότι το φθινόπωρο θα συμμετάσχουν στην τέταρτη έκδοση της Διεθνής Ολυμπιάδας Γλώσσας Νεοελληνικής στην Ρουμανία. Είναι γνωστό ότι η Ένωση Ελλήνων-Ρουμανίας είναι η μόνη ένωση στον κόσμο η οποία δημιούργησε μια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας στη Ρουμανία και όλα αυτά διεξάγονται στα πλαίσια του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας όπου ο κύριος Ζησόπουλ είναι και ο βουλευτής. Δύο καθηγητές από το Δημόκριτο Πανεπιστήμιο θα είναι στην Επιτροπή που θα εξετάσουν τα παιδιά μας το φθινόπωρο στη Ρουμανία. Ο Πρίτανης είναι καλεσμένος μας επίσημα και πιστεύω ότι θα μας έρθει μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους να μας τιμήσει στη Ρουμανία. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια διδάσκονται και ξένες βαλκανικές γλώσσες στη Κομωτινή. Η Ένωση Ελλήνων-Ρουμανίας έχει εκδοτικό οίκο και βιβλία, οπότε θα στηρίξουμε την προσπάθεια και τη βιβλιοθήκη και τους σπουδαστές από αυτό το τμήμα των βαλκανικών και παραξήνιων σπουδών. Η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, ενώ εστιάζει σε ένα κοινό μεταπτυχιακό στον τομέα του πετρελαίου. Είχαμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια με την κυβέρνηση της Ρουμανίας μια συνεργασία ως Δημοκρίτιο, με τον πρεσβευτή στην Αθήνα και στη χώρα μας τον κύριο Φάτου, με τον οποίο είχα την τιμή να μιλήσω για πολλά θέματα κοινής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης. Ήταν καλεσμένος μας και είχε έρθει στο Δημοκρίτιο. Ανάμεσα σε αυτά ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια σε πρώτη φάση δοκιμαστικά το πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν ήδη η ρουμανική κυβέρνηση μας είχε διαθέσει και μας έχει διαθέσει άτομα τα οποία ξέρουν πολύ καλά την ρουμανική γλώσσα και διδάσκουν στο τμήμα μας. Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφθούμε εμείς τη Ρουμανία και να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας
ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια ευρύτερο. Σε αυτό το πλαίσιο και επειδή ήδη η χώρα μας μπαίνει σε μια τροχιά ενεργειακή πολύ δυνατά και επειδή ήδη η χώρα μας δεν έχει το know-how ούτε της εξόρυξης, ούτε της παραγωγής, ούτε της έρευνας πετρελαϊκών κοιτασμάτων και κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ακόμα και της επεξεργασίας, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε ένα από τα πρώτα βήματα που κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κοινό μεταπτυχιακό. Το Πανεπιστήμιο από το ΠΛΟΕΣΤΗ, το οποίο αποτελεί μία μονάδα παγκόσμιας εξόρυξης, έρευνας πετρελαίου κλπ. Είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για τις ικανότητες του. Δουλεύει πάνω από 100 χρόνια σε ερευνητικά κοιτάσματα πετρελαίου, σε επεξεργασία πετρελαίου και είχαμε εντυπωσιαστεί με την επίσκεψη που πήγαμε και μας δείξαν τις δυνατότητες τους. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο ένα κοινό μεταπτυχιακό και προγραμματίζουμε στην επίσκεψη που θα κάνω, γιατί κλήθηκα επισήμως να ξαναεπισκεφθώ τη Ρουμανία, να έχουμε και ένα φάκελο για προπτυχιακό ενεργειακών μηχανικών και ενεργειακών πόρων. Και παράλληλα με το Πανεπιστήμιο αυτό έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με την Βουλή και τον κύριο Ζησόπουλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας, να κάνουμε θερινά σχολεία για όλα τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας τα οποία θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, μια και είναι παιδιά δεύτερης ή τρίτης γενιάς και τα οποία έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ξεκόβονται από τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι είναι μια δράση η οποία έπρεπε να έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο εδώ και καιρό. Είναι μια δράση στο πλαίσιο της εξωστρέφειας. Αν θέλετε, είναι μια απάντηση και στους καιρούς οι οποίοι θέλουν τη χώρα και ειδικά το Δημοκρίτιο να ταλανίζεται. Όχι, νομίζω ότι το Δημοκρίτιο έχει χαράξει μια πορεία ταλάντευτη, την υπηρετεί και ξανακαλούμε όσους θέλουν να βοηθήσουν να έρθουν μαζί μας, όσους δεν θέλουν να βοηθήσουν να σκάτσουν να μας κοιτάνε. Pentru început încercăm o colaborare în domeniul masteratului. Για αρχή θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία στον τομέα κάποια μαθήματα master. Masterat în domeniul petrolului. Στον τομέα του πετρολαίου. Dar care cuprinde, eu știu, foraje, extracție. Περιλαμβάνει διάφορους τομείς που έχουν σχέση με την εξόρυξη του πετρελαίου. Εκυπαμέντες και ουτιλάζ πετρολία. Εξοπλισμός και τέτοια, ναι. Prelucrarea petrolului și petrochimie. Επεξεργασία πετρελαίου και πετροχημία. Γεωλογία πετρολιέρα. Γεωλογία πετρελαίου. Și protecția mediului în industria de petrol. Και η προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου. Deci încercăm la început să demarăm în aceste domenii. Προσπαθούμε σε αυτούς τους τομείς να κάνουμε κάποια κοινά προγράμματα. Și pe urmă să extindem colaborarea. Και μετά, όσο θα προχωρούμε, να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία. Precizez că foarte mulți absolvenți din Grecia au studiat în universitatea noastră. Θέλω να τονίσω με χαρά ότι πάρα πολλοί Έλληνες έχουν σπουδάσει στο δικό μας το Πανεπιστήμιο. Și de aia vrem să reluăm tradiția. Και θέλουμε τώρα τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση, ώστε άλλοι νέοι Έλληνες να σπουδάζουν εκεί. Și să dezvoltăm la un nivel mai înalt. Και να φτάσουμε σε ένα καλύτερο, πιο υψηλό επίπεδο. Από την πλευρά του, αντιπεριφέρειας Κώστας Αγναφέρης έκανε λόγο για μια σημαντική συνεργασία των δύο πανεπιστημίων. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί, θα έλεγα, για την περιοχή μας τον φωτοδότη του πολιτισμού, των επιστημών, καθώς, θα έλεγα, τελευταία με την μπροστάρετη διοίκηση, είναι και ο καλύτερος πρεσβευτής της περιοχής μας, στις Βαλκανικές χώρες. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών, μαζί με το Πανεπιστήμιο του ΠΛΟΕΣΤΗ, όπως προείπαν και οι προαναλύσαντες, μας επισκέφθηκε σήμερα και αναπτύσσεται, από ό,τι βλέπετε, μια άρση συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Εμείς ως περιφέρεια τους ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν και τους βεβαιώνουμε ότι για ό,τι χρειαστεί και όπου μπορούμε θα είμαστε δίπλα τους. Συγχαρητήρια και πάλι στον Πρίτανη και στη διοίκηση πρώτα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της περιοχής μας, της Ράκης, καθώς και τον Πρίτανη και τους καθηγητές, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους από το Πανεπιστήμιο Πλαίσιο Ρουμανίας. Κατά την παραμονή της στην Ξάνθη, την προσωπία επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου στην Αλεξανδρούπολη.